Γεια σας κορίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι των Διδύμων. Είμαι η Ειρήνη και θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο νεσεσέρ για να βάζουμε τα καλλιντικά μας ή να το παίρνουμε κοντά μας, μέσα στην τσάντα μας ή ακόμα και το καλοκαίρι να το έχουμε στην παραλία. Πλέχεται πάρα πολύ απλά, είναι ακριβώς αυτό. Εγώ το έχω κάνει δίχρωμο, εσείς μπορείτε να το κάνετε και από ένα χρώμα. Έχω χρησιμοποιήσει την πλέξη, το τετράγωνο της γιαγιάς και το τρίγωνο της γιαγιάς. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάχνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κόριτσα, στο βίντεο όπως γνωρίζετε υπάρχουν ρυθμίσεις, εσείς οι αρχάριες αλλάζετε την ταχύτητα και σιγά σιγά θα ενημερώσω και για υπότιτλους. Ό,τι απορία έχετε με βρίσκετε στην ομάδα μου Ειρήνη Κροσέτ YouTube ή στη σελίδα Ειρήνη Κροσέτ. Πάμε να το αρχίσουμε. Κορίτσα, πάμε να αρχίσουμε τον SSR που είναι εύκολο για εσάς τις αρχάριες. Θα κάνουμε το τετράγωνο της γιαγιάς και μετά θα χρειαστεί να κάνουμε το τρίγωνο της γιαγιάς. Είναι δύο πλέξεις που θα τις ακούτε πολύ συχνά και μέσα στα βίντεο μου, τα δικά μου και σε άλλα ελληνικά ή ξένα βίντεο. Πάμε να πάρουμε την κλωστή μας, γύρω από το δάχτυλό μου θα κάνω ένα κύκλο, ώστε να βάλω μετά το βελονάκι μου μέσα και να πάρω την κλωστή και να την περάσω να την βάλω μέσα στον κύκλο μου. Με αυτόν τον τρόπο σχημάτισα τον κόμπο. Καλό είναι όταν φτιάχνουμε το τετράγωνο της γιαγιάς σε κουβέρτα να μην χρησιμοποιείτε το μαγικό κύκλο. Υπάρχει πιθανότητα αν είσαστε στα πρώτα στάδια του πλεχτού για να μάθετε να μπλέχετε να σας ξυλωθεί. Καλό είναι να κάνετε αλυσίδες. Εγώ θα πάω να κάνω 5, 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Θα πάω στην πρώτη αλυσίδα. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα. Θα πάρω την κλωστή μου και θα την περάσω μέσα από τις θηλιές μου. Με αυτόν τον τρόπο κλείνω τον κύκλο μου με ένα βουβό. Συνέχεια πάω και κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Θα πάρω κλωστή μέσα στη τρυπίτσα. Θα μπω. Θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή από την κάτω μεριά, βλέπετε που το βαλά, από το κάτω μεριά, ώστε να κλείσω πρώτη θηλιά και δεύτερη κάνοντας ένα ποδαράκι. Με τον ίδιο τρόπο, θα κάνω και άλλα δύο ποδαράκια. Ένα, πάντα παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου για να κάνω ποδαράκι, μπαίνοντας ακριβώς έτσι, μέσα στον κύκλο μου. Τραβάω, κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε, έκανα 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή μέσα στον κύκλο μου να πάω να κάνω και τα άλλα 3 ποδαράκια. 1, 2 και άλλο 1, 3. 2 αλυσίδες κορίτσα πάλι, παίρνω κλωστή ξανά μέσα στον κύκλο μου και πάω και κάνω πάλι 3 ποδαράκια. Και ένα τρία. Βλέπετε την από κάτω κλωστή, την παίρνω και την βάζω μαζί να την μπλέξω. Τώρα, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω σε αυτό το σημείο και θα κάνω μόνο 2 ποδαράκια. 1 και άλλο 1-2. Τώρα, 1-2 στη δεύτερη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου, θα μπω μέσα, θα τραβήξω, θα κλείσω με βουβό, έκλεισα την πρώτη μου σειρά. Τώρα, εδώ που έχω κλείσει, θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ποδαράκια. 1, θα πάρω κλωστή, θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβήξω με το ράμφο στην από κάτω κλωστή, θα την περάσω μέσα από την τρυπίτσα μου, από κάτω το βελονάκι βλέπετε που το βάλα, εδώ είναι το δαχτυλό μου, από κάτω παίρνω την κλωστή, λοξά και κλείνω πρώτη θηλιά και δεύτερη, έχω 3 ποδαράκια. 2 αλυσίδες αυτή τη φορά. Θα πάρω κλωστή ξανά μέσα εδώ να κάνω πάλι 1 ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή άλλο 1 ποδαράκι, 2. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα κάνω και το τρίτο μου ποδαράκι. Άρα, τι κάναμε, αυτή η μεριά είναι η αύξησή μας πάντα. Μία αλυσίδα αυτή τη φορά. Αυτή την αλυσίδα που την κάνω είναι για να αφαιρέσω αυτό το ποδαράκι. Τι θα πατήσω δηλαδή επάνω του. Θα πάω σε αυτό το ποδαράκι να πατήσω. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι.
Στη συνέχεια θα πάρω κλωστή με στη τρυπίτσα 2 ποδαράκια. Βλέπετε, 2 αλυσίδες. Θα πάρω κλωστή ξανά με στην τρυπίτσα 2 ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ποδαράκι. Ό,τι κάναμε σε αυτό μας το σημείο θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσουμε τη σειρά μας. Κορίτσα, έχω κάνει 2 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα. Αφήνουμε, είπαμε, αυτό το ποδαράκι, άρα πάω εδώ που έχω 1-2 στην τρίτη αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου και θα κλείσω και την άλλη μου, την πέρασα μέσα, βλέπετε, και θα την περάσω και από την άλλη μου, να κλείσω με ένα βουβό. Συνεχίζω να κάνω 5 αλυσίδες. Τις κάνω τις αλυσίδες αυτές τις 5 γιατί πρέπει να σχηματίσω κουτάκι. Θα πάρω κλωστή, αφήνω αυτό το ποδαράκι, δεν το χρειάζομαι, πάω ακριβώς εδώ. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα και άλλο ένα, 2 ποδαράκια, 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή ξανά μέσα στην τρυπίτσα, ένα και ένα 2 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Είπαμε, την αλυσίδα την αφήνουμε ώστε να μην πατήσουμε πάνω στο ποδαράκι. Αυτό δηλαδή δεν πατάω, παίρνω κλωστή και πατάω δίπλα εδώ. Και παίρνω κλωστή και το άλλο ποδαράκι θα το κάνω εδώ με στην τρυπίτσα. Δηλαδή θα γεμίζουμε τις τρυπίτσες, από ό,τι έχετε καταλάβει. Μία αλυσίδα, αφήνω αυτή την τρυπή, αυτό το ποδαράκι, πάω εδώ. Τώρα έφτασα στη γωνία, άλλα 2 ποδαράκια μέσα στη γωνία μου, ένα και άλλο ένα 2. Συνεχίζω να κάνω 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα άλλα 2 ποδαράκια. Θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Βλέπετε τι ωραία που αρχίζει και δείχνει το τετράγωνο μου. Μία αλυσίδα, αφήνω ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο. Με αυτόν τον τρόπο θα κλείσετε τη σειρά σας, δηλαδή ό,τι κάναμε εδώ θα το κάνετε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει σειρά. Λοιπόν, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα. Είπαμε, την αλυσίδα την κάνω γιατί αφαιρώ αυτό το ποδαράκι. Πάω στο επόμενο και κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα ένα ποδαράκι. 1-2 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι, τραβάω και κλείνω και τα 2 μου με ένα βουβό. Συνεχίζω να κάνω τις 3 μου αλυσίδες. Και όπου βλέπω τρυπίτσα κορίτσα θα μπαίνω μέσα, θα τραβάω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα περνάω δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω στο επόμενο. Και όταν φτάνω στη γωνία πάντα θα κάνω 2 ποδαράκια μέσα στην τρυπίτσα. Μία αλυσίδα. 2 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα πάλι 2 ποδαράκια και θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Αυτό θα το κάνετε, κορίτσα, στο ύψος το οποίο θέλετε εσείς στο SSR. Εγώ έχω ήδη φτιάξει το κομμάτι μου και θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το τρίγωνο. Λοιπόν, βλέπετε, κορίτσα, έχω φτιάξει ένα πάρα πολύ μεγάλο τετράγωνο για να βάλω μέσα τα καλλιτικά που έχω στο μπάνιο μου ή να το πάρω κοντά στη θάλασσα. Θα το πάρουμε, θα το διπλώσουμε, βλέπετε, στη μέση για να φανεί τον SSR μου. Και τώρα τι θα κάνω? Θα πάρω την κλωστή μου, πριν πάω να το ράψω, θα κάνω έναν κύκλο γύρω από το δαχτυλό μου, θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω και θα κλείσω. Και ακριβώς εδώ, σε αυτό το σημείο που έχω 1-2-3 στο τρίτο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μέσα, θα περάσω την θηλιά μου μέσα και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Αυτό καλά θα το περάσουμε από εδώ ώστε να το πλέξω μέσα. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα ένα ποδαράκι, θα κάνω, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω ένα ποδαράκι, θα πάω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω
ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Θα πάρω κλωστή, αφήνω αυτό το ποδαράκι, πάω στο επόμενο. Με αυτό τον τρόπο που έκανα εδώ, κορίτσα, τα ποδαράκια θα το φτάσετε μέχρι και αυτήν εδώ την τρυπίτσα πριν τη γωνία. Και μετά θα σας πω τη συνέχεια. Κορίτσα, έφτασα στην τρυπίτσα που σας είπα. Έχω κάνει ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι μέσα στην τρυπίτσα και θα πάρω κλωστή και θα κάνω ένα ποδαράκι επάνω στο ποδαράκι. Θα γυρίσω τώρα το πλεκτό μου και θα πάμε να κάνουμε βουβά. Και πώς θα το κάνουμε? Θα κάνουμε πάντα μία αλυσίδα, θα πατάμε επάνω στο ποδαράκι, θα παίρνουμε κλωστή, θα την περνάμε μέσα από το ποδαράκι και μετά μέσα από την άλλη μας θηλιά. Το ίδιο, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα την τραβήξω, τη βλέπετε που την έφερα, και τώρα θα την περάσω από την άλλη, από την άλλη θηλιά, ώστε να κλείσει. Το ίδιο και δίπλα, εδώ θα βάλω, θα τραβήξω, θα κλείσω. Έκλεισα. Τώρα τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα αφήσω το ένα ποδαράκι, θα πάω στο επόμενο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, μέσα στην τρυπίτσα ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή πάνω στο ποδαράκι, ένα ποδαράκι. Αυτό, κορίτσια, θα το κάνουμε μέχρι να φτάσουμε ακριβώς εδώ που είναι η τρυπίτσα. Λοιπόν, βλέπετε που τελείωσα με τον ίδιο τρόπο. Μία αλυσίδα, επάνω στο ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα περάσω και από την άλλη μου θηλιά κλείνοντας με βουβό στο διπλάνο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα περάσω τη θηλιά μου στην άλλη μου θηλιά κλείνοντας πάλι με βουβό. Πάλι στο ποδαράκι, περνάω και από την άλλη μου θηλιά. Τρεις αλυσίδες, θα πάρω κλωστή μέσα στην τρυπίτσα ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή, θα πάω δίπλα, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα αφήνω το ένα ποδαράκι, θα πηγαίνω στο άλλο. Είπαμε, θα γεμάμε τα κουτάκια με ένα ποδαράκι και θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι. Αυτό, κορίτσια, θα το κάνετε μέχρι να φτάσετε σε αυτό το κουτάκι. Και με αυτόν τον τρόπο θα το τελειώσετε, δηλαδή θα μπαίνετε πάντα εδώ που έχουμε κουτάκι και στο απέναντι κουτάκι. Και θα το φτάσετε ώστε να ξεχυματίσει τη μύτη. Όταν τελειώσω εγώ τη μύτη θα σας δώσω πω και τη συνέχεια. Κορίτσα, βλέπετε, τελειώσαμε το τρίγωνο. Όπως είπαμε, μπαίνουμε πάντα μέσα. Τώρα θα πάρω κλωστή και την περάσω μέσα από τη θηλιά μου και θα πάω να κόψω την κλωστή μου. Στη συνέχεια θα πάρουμε την από κάτω μας μεριά, θα τη φέρουμε στα ίσα, αυτό είναι το κούμπομα, βλέπετε τι ωραίο που είναι, εύκολο. Θα το γυρίσω και θα πάω να πάρω μία βελόνα ώστε να πάρω κλωστή και να την περάσω μέσα από τη βελόνα μου. Λοιπόν, κορίτσα, παίρνουμε τη βελόνα μας και αρχίζουμε να ράβουμε. Από τη μία μεριά στην άλλη απέναντι. Αυτό θα το κάνουμε μέχρι να φτάσουμε στην βάση, δηλαδή και στη μία μεριά έως εδώ, και αυτό θα το κάνουμε και στην αντίθετη μεριά, ώστε να σχηματιστεί ένας φάκελος. Κορίτσα, βλέπετε, έραψα και από τη μία μεριά και από την άλλη το φακελό μου. Βλέπετε, είναι έτοιμος. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα πάρουμε ένα κουμπάκι και θα το βάλουμε ακριβώς σε αυτό μας το σημείο εδώ και θα πάμε να το ράψουμε. Σιγά σιγά εγώ θα το ράψω και θα σας πω μετά τι θα κάνουμε. Κορίτσα, έβαλα το κουμπάκι ώστε εδώ μέσα στην τρυπίτσα να το βάζω και να κουμπώνει ο φάκελός μου, έτοιμο το νεσεσέρ μου για να το χρησιμοποιήσω. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και πιο μικρό και πιο μεγάλο, ακολουθώντας τις οδηγίες μου. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Γεια σας!